Αν είσαι σε μια σχέση που συνεχώς σε κακοποιούνε, έχεις φύγει εχθές. Αν θες βοήθεια, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια. Η κακοποίηση πλέον δεν είναι επιλογή. Αυτούς τους ανθρώπους χρειάζεται να τους δείχνουμε με το δάχτυλο. Αυτούς τους ανθρώπους χρειάζεται να τους αφήνουμε στην άκρη. Χρειάζονται να πάρουν το μάθημά τους. Να μάθουν ότι δεν μπορούν πλέον να χειρίζονται, να βιάζουν τους ανθρώπους, είτε λεκτικά, είτε με τον άλλο τρόπο. Με αυτή η κακοποίηση χρειάζεται να σταματήσει. Και αυτή την κακοποίηση θα τη σταματήσεις εσύ, μιλώντας. Μιλώντας στους ανθρώπους που χρειάζεται, πηγαίνοντας εκεί που χρειάζεται. Χρειάζεται να αρχίσεις να σε σέβεσαι, να σε εκτιμάς και να πεις ότι τέρμα ως εδώ θα αρχίσω να με αγαπάω, θα αρχίσω να ενδιαφέρομαι για σένα. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό. Να καταλάβεις ότι αξίζεις τα πάντα και ότι τα πάντα είναι μέσα σου και δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Και ειδικά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σου συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Σε οποιοδήποτε περιβάλλον και βρίσκεσαι. Στο συντροφικό, στο επαγγελματικό, στη σχέση σου με τους φίλους σου. Μακριά και αγαπημένη. Τέλος. Αλλά χρειάζεται πρώτα να αγαπήσω τον εαυτό μου. Για να πω ότι θα εξελιχθώ, ότι θα φύγω. Θα δω τον εαυτό μου από μια άλλη πλευρά, από μια άλλη οπτική και πλέον δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα είμαι το θύμα, ο μίζερος. Εγώ θα είμαι αυτός που θα πάρει τη ζωή στα χέρια του και θα δημιουργήσω τη ζωή των ονείρων μου. Βρες το θάρρος και φύγε από αυτές τις σχέσεις. Βρες το θάρρος και κάνε καταγγελία στις εργασίες που συμβαίνει αυτό. Γιατί συμβαίνει και στο εργασιακό περιβάλλον. Και στο περιβάλλον με των φίλων. Οι φίλοι οι οποίοι σου συμπεριφέρονται έτσι δεν είναι φίλοι σου. Είναι γιατί σε χειρίζονται. Είναι γιατί θέλουν να σε κάνουν να νιώθεις άσχημα. Και αυτός που θέλει να σε κάνει να νιώθεις άσχημα είναι γιατί και αυτός νιώθει άσχημα. Και στις σχέσεις, έχεις πέσει σε έναν άρκισο, έχεις πέσει σε έναν κακοποιητή. Έξω, έχεις φύγει. Η απόφαση είναι δική σου. Και να δεις πώς θα δυναμώσεις όταν θα φύγεις. Να δεις πώς θα πάρεις τα πάνω σου. Υπάρχουν ομάδες που μπορείς να πάρεις να απευθυνθείς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορείς να απευθυνθείς για να φύγεις. Αλλά χρειάζεται να κάνεις το πρώτο βήμα. Σας αγαπάω, την καλημέρα μου. Βρείτε με στο YouTube George Codis. Βρείτε με στο Instagram George Codis Coach. Την αγάπη μου. Να είμαστε.